Με το σημερινό μαχητικό συλλαλητήριο, όλο και περισσότερα συνδικάτα, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα μπαίνουμε για τα καλά στη μάχη για την επιτυχία της απεργίας στις 24 του Σεπτέμβρη, για να κλιμακώσουμε με τον πιο αποφασιστικό τρόπο την απάντηση των εργαζομένων στην κυβέρνηση και την εργοδοσία. Τώρα χρειάζεται να προχωρήσουν όλα τα σωματεία, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα, σε ενημερώσεις στους χώρους δουλειάς, σε γενικές συνελεύσεις, σε συλλογικές αποφάσεις, σε πρωτοβουλίες που να μην αφήσουν κανέναν εργάτη ανενημέρωτο. Απαντάμε με μαζική, ενωτική, ταξική, απεργιακή κινητοποίηση στις 24 του μήνα. Διεκδικούμε σύγχρονους όρους δουλειάς και αμοιβής, σύγχρονα δικαιώματα. Η ανάπτυξή τους τσακίζει τη ζωή μας. Οργάνωση και αγώνας η απάντησή μας. Κάτω τα χέρια από τα συνδικάτα. Αυτό το σύνθημα πρέπει να ακουστεί παντού. Να γραφτεί σε ανακοινώσεις, σε τείχους, σε αφίσες. Αυτό το σύνθημα πρέπει τώρα να εμπνεύσει όλους τους εργαζόμενους. Τους συνδικαλιστές που σήμερα προβληματίζονται, που αγωνιούν, που ακόμα τρέφουν κάποιοι από αυτούς ελπίδες για αυτή την ανάπτυξη και φυσικά η ανάπτυξη εντός εισαγωγικών. Απευθύνουμε και σήμερα από αυτό εδώ το συλλαλητήριο κάλεσμα σε όσους αγωνιούν και προβληματίζονται, ιδιαίτερα σε συνδικαλιστές της ΠΑΣΚΕ, της ΔΑΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν θέλουν να στηρίξουν τον αντιλαϊκό οδοστρωτήρα, που διαφωνούν με τις θέσεις των ηγεσιών τους στη ΓΕΣΕΕ και στην ΑΔΔ, που δεν θέλουν να γίνουν χειροκροτητές της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, να κάνουν το βήμα μέσα από τα συνδικάτα τους, να μην παραδώσουν τα όπλα της εργατικής τάξης. Γιατί πλέον είναι δεδομένο ότι αυτή η ανάπτυξη, οι λεγόμενες επενδύσεις τους, τα κίνητρα για τους επιχειρηματίες προϋποθέτουν πρώτα και κύρια το τσάκισμα των εργασιακών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων. Θα μας φακελώνει όπως νομίζει, θα δίνει τα στοιχεία των συνδικάτων όταν θέλει, θα οργανώνει ομάδες παρακολούθησης με μνημόνια συνεργασίας με την ΕΥΠ, με λίγα λόγια θα παρεμβαίνει ομάς στα συνδικάτα και στο εργατικό κίνημα. Με συνεργάτες, τους εργοδοτικούς και κυβερνητικούς συνδικαλιστές, τη συνδικαλιστική μαφία, στη ΓΕΣΕΕ, η κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα προχωρούν στο χτύπημα του πιο δυνατού μας όπλου, της απεργίας. Δεν είναι τυχαίο που αυτή η μαφιόζικη ομάδα πρώτη έτρεξε να δηλώσει τη συμφωνία της για το νέο νομοσχέδιο, πέρα από το να χύσει ξανά το δηλητήριο, να συκοφαντήσει, να ρίξει λάσπη στο ΠΑΜΕ, στα συνδικάτα και τις ομοσπονδίες που αντιστέκονται και οργανώνουν την πάλη των εργαζομένων ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική. Είναι ολοφάνερη η συμφωνία της συνδικαλιστικής μαφίας στη ΓΕΣΕΕ. Έτσι τους έχουν ονοματίσει οι ίδιοι εργαζόμενοι με την κυβέρνηση. Η ηγεσία της ΠΑΣΚΕ και της ΔΑΚΕ συμφώνησαν να περάσει ο αντιλαϊκός οδροστοτήρας της κυβέρνησης με αντάλλαγμα να κάνουν συνέδριο με τα ΜΑΤ, τους μπράβους και τους ασφαλίτες. Γι' αυτό ξερνούν αντικομουνισμό. Γι' αυτό κάνουν ό,τι μπορούν για να εμποδίσουν την προετοιμασία της απεργίας. Ήδη, και το καταγγέλουμε και από αυτό εδώ το βήμα, παρόλο που οι ταξικές δυνάμεις στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης εδώ και μέρες πιέζουν άμεσα να γίνει συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, άμεσα να πάρθει απόφαση για κήρυξη απεργίας, άμεσα να πάρθουν μέτρα για την προετοιμασία της, η πλειοψηφία στο Εργατικό Κέντρο σφυρίζει αδιάφορα και κάνει ότι καλεί τώρα αγωνιστικό κάλεσμα για την Πέμπτη το απόγευμα. Θα δούμε βέβαια και τι θα προκύψει και από αυτή τη συζήτηση. Όμως η ζωή ίδια αυτούς όλους τους έχει ξεπεράσει. Όπως ήταν άφαντοι όταν έβαζαν πλάτη για να περάσουν όλοι οι αντιλαϊκοί νόμοι, όπως και ο νόμο Αξιόγλου που έδωσε φόρα αέρα στα πανιά της εργοδοσίας και για το χτύπημα στην απεργία. Είναι οι ίδιοι που διέδιδαν παντού ότι η απεργία έφαγε τα ψωμιά της, όπως έλεγε ο ίδιος ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τσαραμπουλίδης Παναγιώτης. Έτσι παραμένουν άφαντοι και τώρα.
Η γενική απεργία προετοιμάζεται και δυναμώνει. Αγκαλιάζει περισσότερους κλάδους. Συναγωνιστές, συναγωνίστριες, είναι καθαρό ότι η ανάπτυξη που όλοι αυτοί ευαγγελίζονται όχι μόνο δεν λύνει, αλλά είναι και η βασική αιτία που γεννά όλα τα προβλήματα των εργαζομένων, συνολικά του λαού μας. Είναι η αιτία που γεννά την προσφυγιά και τη μετανάστευση, που οδηγεί στο μαζικό θάνατο τους λαούς που σήμερα βρίσκονται στο επίκεντρο των ανταγωνισμών των μονοπωλίων, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ισχυρών υπεριαλιστικών κρατών. Ανάμεσα σε τέτοιους κινδύνους βάζει τη χώρα η κυβέρνηση με την Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας με τη ΣΥΠΑ, παίρνοντας τη σκυτάλη από την προηγούμενη κυβέρνηση. Αυτή η συμφωνία μετατρέπει όλο ένα και περισσότερο τη χώρα σε πραγματικό πολεμικό ορμητήριο του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ ενάντια στους λαούς της περιοχής, γίνεται μαγνήτης επίθεσης σε περίπτωση γενικευμένης σύγκρουσης για τη μοιρασιά των ενεργειακών πηγών των εμπορικών δρόμων. Είναι καθαρό ότι αυτού του είδους η ανάπτυξη προϋποθέτει να δέσουν τα σωματεία στο άρμα του λεγόμενου κοινωνικού εταιρισμού, τα σωματεία να υιοθετήσουν τη γραμμή του συμβιβασμού, τη συνένεση σε αυτή την πολιτική συνολικά. Το νέο νομοσχέδιο φωτογραφίζει τις απαιτήσεις των επιχειρηματικών ομίλων με χαρακτηριστικό τον κλάδο του τουρισμού και της εστίασης. Εδώ και καιρό οι μεγαλοξενοδόχοι, οι οποίοι δεν σταμάτησαν να κερδίζουν ακόμα και στα χρόνια της κρίσης και οι οποίοι είναι οι πρωταθλητές στη μερική απασχόληση και την εργολαβική εργασία, τη μαύρη εργασία, απαιτούσαν την εξαίρεσή τους από την υποχρεωτική εφαρμογή της κλαδικής σύμβασης. Είναι αυτοί που έτρεξαν πρώτοι για να φτιάξουν τις ενώσεις προσώπων και να ρίξουν τους μισθούς μέχρι και κάτω από τον κατώτατο μισθό. Αυτό δηλαδή που έτσι και αλλιώς έκαναν όλα τα προηγούμενα χρόνια με τις πλάτες των κυβερνήσεων. Οι επιχειρηματικοί όμιλοι στον τουρισμό, ιδιαίτερα οι νέοι επενδυτές, τα ξενοδοχεία που άνοιξαν τις λεγόμενες νέες κατά τα άλλα θέσεις εργασίας, αύξησαν την μερική απασχόληση τα τελευταία χρόνια κατά 150%. Επέβαλαν τις συμβάσεις ενός μήνα, την απλήρωτη δουλειά με μαθητεία, την ενοικιαζόμενη και εργολαβική εργασία. Απέλυσαν χιλιάδες εργαζόμενους με συγκροτημένα δικαιώματα, μειώσαν μισθούς, επιβάλλοντας την εντατικοποίηση, μετατρέποντας τα κλειδά τα ξενοδοχεία σε κάτεργα για τους εργαζόμενους. Να λοιπόν τι σημαίνει για αυτούς ανάπτυξη. Σε μια πόλη όπως η Θεσσαλονίκη, που βουλιάζει κάθε χρόνο από τουρίστες, οι εργαζόμενοι βλέπουν τις συνθήκες δουλειάς συνεχώς να γυριατερεύουν. Για τους εργαζόμενους του κλάδου, αυτή η ανάπτυξη σημαίνει αγρίο αίμα της εκμετάλλευσης. Σημαίνει τσάκισμα των εργατικών δικαιωμάτων, ελλειπή μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Σημαίνει απλήρωτη δουλειά, όπως γίνεται στο ξενοδοχείο Φιλίππο εδώ και χρόνια. Εργασία χωρίς ωράρια, όπως το ξενοδοχείο Λαζάρτ. Σημαίνει απολύσεις εργαζομένων προς αντικατάστασή τους με άλλους φθηνότερους, όπως αυτές που έγιναν και αυτές που ετοιμάζουν στα ξενοδοχεία Εγνατία Χοτέλ, Εγνατία Παλάς και Αιγαίο. Και στα συγκεκριμένα ξενοδοχεία εκφράστηκε από την εργοδοσία ποιος είναι για αυτούς ο πραγματικός αντίπαλος. Για να μεθοδεύσουν όσο το δυνατόν πιο ακίνδυνα την επίθεσή τους σε βάρος των εργαζομένων, έφτασαν σε σημείο να απολύσουν συναδέλφισά μας, που με συσπήρωση με τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ στο σωματείο της, πάλεψε και παλεύει κόντρα σε αυτούς τους σχεδιασμούς της εργοδοσίας. Γίνονταν πόλος συσπήρωσης για τους εργαζόμενους συναδέλφους της, προκειμένου να οργανώσουν τη δράση τους για τα δικαιώματά τους. Τους λέμε και από εδώ ότι είναι βαθιά ανοιχτωμένοι αν νομίζουν ότι θα τους περάσει έτσι. Για όλα τα παραπάνω, όλοι μαζί, νέοι και παλιοί επενδυτές, έχουν ως πρώτο τους μέλημα να χτυπούν τις συνδικαλιστικές ελευθερίες. Το συνδικάτο και όσα επιχειρησιακά σωματεία του κλάδου αντιστέκονται, που οργανώνουν αγώνες και κινητοποιήσεις, βάζοντας μπροστά το αίτημα της επαναφοράς μισθών και δικαιωμάτων. Δεκάδες είναι οι εργαζόμενοι που απολύθηκαν από τους ξενοδόχους και τους εστιατόρες για τη συνδικαλιστική τους δράση τα τελευταία χρόνια. Τους δώσαμε όμως και θα συνεχίσουμε να τους δίνουμε την απάντηση που τους πρέπει. Αυτό που τους ενοχλεί, αυτό που τους φρενάρει εδώ και χρόνια, είναι τα ζωντανά σωματεία που έχουν λειτουργία, που έχουν δράση και συγκρούονται με την κυβέρνηση και την εργοδοσία. Δώσε μια φωνή να περγεί, να
απάντησης. Να λοιπόν ποια είναι η απάντησή τους. Απαντάμε σε αυτούς. Απαντάμε στην εργοδοσία γενικότερα. Απαντάμε στο κράτος τους και στο πολιτικό τους προσωπικό γενικότερα και στους εργατοπατέρες που έχουν ορίσει ως εκφραστές και καλά των εργαζομένων ότι δεν θα τους περάσει. Απαντάμε οργανωμένα, μαχητικά, αποφασιστικά και ειδού η Ρόδος, ειδού και το πείδημα. 24 του μήνα πάλι εδώ θα είμαστε. Συνεχίζουμε. Φέρμα πια στη συγκράτηση.